λοιπόν τη Θεό, σε παίρνω μετά. Γεια. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Γεια σας, με λένε Ανδρέα Λαγκρόπουλο, είμαι 20 χρονών. Είμαι στο δεύτερο έτος της σχολής του Αντωσιάδη. Αυτά. Ωραία, τηλέφωνο. 694-99-29-461. Οκ. Και όταν σε έτσι ξεκινάμε αμέσως στο κομματάκι, όπως είπαμε. Επιτρέπετε να παρέμβω. Και αυτό επειδή άκουσα να μιλάτε προηγουμένως για τον TSA, για τον Πίτη. Και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε πως ο παππούς μου γνώριζε πολύ καλά τον TSA. Δεν διατείνω πως ήταν ασθενός του φίλος. Ήταν όμως κάτι πολύ παραπάνω από μια τυπική γνωριμία του χέρι που είστε. Και αν θέλετε να ξέρετε, ο παππούς μου γνώριζε καλά και όλους αυτούς αυτής της ομοταξίας. Έζρα Πάου, Τζι Όλντεν, Ένστ Ντέιν Λούις, Ασεντρίνη Μαθήνη, τη Στίβεν Σπέντερ, Τζορτζ Μπάρκερ, Ντίλαν Τόμας, Αθήνα. Που πάμε λίγα χρόνια πίσω, ο παππούς μου, τάπηκε με τον Ντίλ Λόρεντ. Ξέρετε. Γιώσεφ Κόναντ, Φόρντ, Μάτλο Φόρντ, Λίλιαν Μπάτλερ, Γκέιτ Άντου Χάξλι, Βιρτζίνια Βούλτ, προλαβεύτηκε τον Τόμα Χάρβι στα ξεμοράματά του. Εκείνη την εποχή ο παππούς μου έκανε καριέρα στην πολιτική. Πολλοί τον ήθελαν ως τον επόμενο Υπουργό Οικονομικών ή τουλάχιστον Λόρδο Αρχινάρχη από το Βασιλικό Στόλο. Εκείνος όμως αντιθέτως προτίμησε να γίνει διοικητής στάγματος στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, αν και οι περιστάσεις βέβαια. Τον έκανε να περάσει τον περισσότερο χρόνο των διακοπών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διετέλεξε το πολύ κολλητό φιλαράκι του Ερνέστου Χέμιγουεϊ. Θες να μαζί καρτάκι, Ρανί συγκεκριμένα. Μέχρι να γυρίσουν οι γελάδες από το κόσμο. Ήταν όμως και πολύ σταδιακά συμπατριωτάκια με τους William Faulkner, Scott Fitzgerald, Upton Sinclair, John Dos Passos. Έχετε υπόψη σας. Με όλη αυτή τη δραστήρια παλιοπαρέα του Σκάου, για να μην αναφέρω, John Steinbeck, Erskine Caldwell, Carson McCullers και άλλα μέλη από τη συντροφιά, ξέρετε. Του κάτω. Ενώ δηλαδή επικοινώνεται εντυπώσει πω ω άτομο παππού μου ήταν πολύ περπατημένο, κυκλοφορούσε πάντα με τη δήλωση του Ρότσεβι. Στο έπειτα του Τσέπη ήταν Αριστοτέλη. Στη λοβάτη του πνευματικού και λογοτεχνικού βίου κατά τι δεκαετίε 10, 20 και 30. Ο παππού μου ήταν η μανά του Τζέιμ Τζόις. Stop.